Εμείς είναι τα βιβλία να ενημερώσουμε τους αιρέους ακρόπες για τις ακουφάλες μονοδικά συλλογικά στα κουφάλια της Θεσσαλονίκης. Τους έχουμε εξηγήσει ακριβώς τι έχει αποφασιστεί εκεί πέρα, ούτως ώστε να δούμε και τις δικές μας αντιδράσεις εδώ πέρα. Βλέπω ότι υπάρχει μια σύσσωμη θέληση όλων των συμμετέχων στο συναντήριο της Θεσσαλονίκης και μια δουλειά που πρέπει στην έκθεση αγρότητα, όπου εκεί πέρα θα συμμετέχουμε μηχανοκίνητα, μηχανοκίνητα, αλλά και με φυσική παρουσία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάνω κάλεσμα προς όλους όσους και να μην είναι αγρότες και θέλουν να συμπαρασταθούν να έχουν φυσική παρουσία στο συναντήριο στην Αγρότικα στη Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει κόσμο, να υπάρχει θέληση, να υπάρχει κόσμος, ούτως ώστε να δουν και οι κυβερνώντες τα πράγματα να μεγάλουν στο κοινωνικό κόσμο και να μπορέσουμε να δώσουμε τις εξαιρετικές τιμές. Από εδώ τη Σέρα θα είναι το λιγότερο εκατοτραχείο. Κάποιοι νέοι υπάρχουν στο μέλλον λεωφορεία, κάποιοι θα πιστώσουν από εδώ και προς τη λεωφορεία. Θα γίνει μια οργάνωση που ώστε να κατεβάσουμε όσο γίνεται πιο πολύ κόσμο. Αλλά στη Θεσσαλονίκη δεν θα κάτσουμε μια μέρα. Δεν θα είναι μόνο πέντε. Θα είναι κάθε μέρα. Τέσσερις μέρες θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη μέχρι την Κυριακή. Πρέπει λοιπόν η παρουσία μας εκεί να είναι συγκεκριμένη και να δείξουμε και να διαμαρτυρηθούμε για τα θέματα που υπάρχουν. Με την αστυνομία έχουμε αύριο την περιόδο το πρωί στη Θεσσαλονίκη, στο Γενικό Διευθυντή της Θεσσαλονίκης, όπου θα συζητήσουμε την οργάνωση του εγχειρήματος για να κατηγορούμε τα κέντρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Πού θα πάμε. Εδώ στην πόλη, την εξάλληση του χαρακτήρα πέρα από τις ώρες που είναι. Θα κλείσετε δρόμους εκεί. Όχι, τώρα θα πάμε και θα κάνουμε ένα συναντήριο το οποίο θα γίνει στην πλατεία της ΕΑΜ μπροστά στην εκθέση όπου είναι ο χρόνος του συναντήριου. Εδώ προς το παρόν θα μείνουμε εδώ που είμαστε. Όσες μέρες θα λείπουμε, όσα τρακτέρ θα λείπουν στη Θεσσαλονίκη, τα υπόλοιπα ο κόσμος αποφάσισε ότι θα μείνουν μέσα στο πόλεμο. Θα αυτή η πρόταση του κ. Βαρσάμι για να πάτε είτε στα Διόδια είτε πάνω στο Παρκόνα είτε στο Μετρό. Σας λέω λοιπόν τι αποφάσισε ο κόσμος. Ο κόσμος είπε ότι θα πρέπει να αφήνουν μέσα στο πόλεμο. Αν δεν σας δοθεί άδεια, τι γίνεται. Από εκεί και έπειτα, εάν τυχόν και δεν φέρει αποτέλεσμα του συλλαλητήρα της Θεσσαλονίκης, θα συζητηθεί μετά με τους αγρότες των Σερών να δούμε την απόφαση που θα πάρουν και να δούμε πώς θα κλιμακώσουμε ακόμα περισσότερο τις κινητοποιήσεις μας. Εσείς έχετε μιλήσει και έρχονται και οι Ιταλοί. Δεν ξέρω τώρα το αξιωτικό ότι θα έρθουν οι ασυνάδελφοι Ιταλοί να μας υπερασπιστούν. Επειδή άκουσα κάποιο κύριο ο οποίος έλεγε μας βρίζουν οι Σερέοι, αφορούσε το κομμάτι του Ταργαρίσματος που δείχνετε, δεν έχει καθίσει θέσεις πάρκινγκ στις Σέρες και διαμαρτύρονται. Κοιτάξτε, ότι υπάρχει κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι προβληματίζουν λίγο με το παρκάρισμα ή με την κυκλοφορία μέσα στην πόλη, σίγουρα υπάρχει όταν υπάρχουν τόσο πολλοί μηχανήματα. Αυτό νομίζω όμως ότι δεν είναι κάτι το οποίο τους ενοχλεί ιδιαίτερα. Να σας πω ότι τους ενοχλεί ιδιαίτερα η οικονομική εξακλίωση που έχει ο νομός μας και ο καθένας ξεχωριστά. Αυτό είναι το ζητούμενο και επειδή έχουμε εξηγήσει ότι η οικονομία του ΣΕΡΑ αποφασίζεται σε μεγάλο κομμάτι στην αγροτική οικονομία, γι' αυτό λοιπόν και σε μας εδώ, είδαμε και την χθες στο συλλαλητήριο ότι ο Εμπορικός Συλλόγος συνεργάζεται με τα σωματεία του και το κοινοβούλιο. Όλοι νομίζω ήταν εδώ πέρα και μας συμπαριστάθηκαν και δεν ήταν καμία απολύτως τους αντίδραση. Υπάρχει συνάδελφός σας που δεν θέλει να πετύχει κινητοποίηση και γυρνάει από κανάλια σε κανάλια και λέει διάφορα και δεν παίρνει και τηλέφωνο προσωπικά σε συνάδελφους σας. Αυτό έχω αυτή την πληροφόρηση. Έχω δει και κάποια ρεπορτάζ. Νομίζω ότι τα συμπεράσματα άστα βγάλουν οι αγρότες μόνοι τους. Δυστυχώς ντροπή μεγάλη και μόνο ντροπή έχουν. Υπάρχει τέτοιο κίνημα να το.